Κουράστηκα να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτροι από μένα. Και είπα να βγω μπροστά. Και αυτό κάνω. Με τα λόγια αυτά και εισπράττοντας το χειροκρότημα του κόσμου που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επενδυτηρίου, ο βουλευτής Χανίου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία για την Προεδρία του κόμματος. Αυτοί που χάσαμε, που από το 19 μέχρι το 23 είναι πάνω από 1.200.000 ψηφοφόροι, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Έχουν κάτσει σπίτι τους στη γωνιά και περιμένουν. Περιμένουν να δουν αν εμείς ξαναεκπέμψουμε ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, προς όφελος των μικρομεσαίων, της μισθωτής εργασίας, της νέας γενιάς, κυβερνητικό πρόγραμμα, θα ξανακουμπήσουν την ελπίδα του απάνω μας. Εάν δεν το κάνουμε, τότε στην ιστορία δεν υπάρχει κενό, θα καλυφθεί είτε από άλλον που θα είναι ελεγχόμενος σπόρος του δικοκρατισμού, του δικοματισμού, είτε πιθανά από την ακροδεξιά. Στην ομιλία του ανέπτυξε τους προγραμματικούς του άξονες με τους οποίους διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή μεταξύ άλλων την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων, την αναστροφή της πορείας των ιδιωτικοποιήσεων, την αλλαγή στη λειτουργία του κράτους και της δικαιοσύνης, την προώθηση νέου παραγωγικού μοντέλου προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης του πρωτογενούς τομέα, καθώς και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Πάμε για να κρατήσουμε τα παιδιά μας αυτή τη χώρα. Πάμε για ένα κράτος που θα αποδίδεται δικαιοσύνη. Πάμε για ένα κράτος στο οποίο θα έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Πάμε για ένα κράτος αξιοπρεπώς αμοιβόμενων ανθρώπων που θα ξαναγυρίσει το γέλιο στα χείλη τους και όχι σε μια κοινωνία που 10 καρτέλ θα κάνουν κουμάντο σε αυτή τη χώρα, σε εμάς και τα παιδιά μας, μετατρέποντάς σε κολοβία των Βαλκανίων. Στην ομιλία του κύριος Πολάκης αναφέρθηκε και στον πρώην πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη. Η εξέλιξή του και μετά που εκλέχτηκε, γιατί και ένας κόσμος δεν ήθελε να επιβραβεύσει έναν μηχανισμό που οδήγησε και στην ήττα του 23, δυστυχώς η πορεία του απέδειξε ότι δεν ήταν έτσι. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ήταν καλό, η προσωπική υπερπροβολή έδιωξε κόσμο, δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση επί της ουσίας των προγραμματικών θέσεων, γιατί όλα τα σκέπαζε η εικόνα της προσωπικής του επιλογής, του προσωπικού του πλούτου, του γούστου του, των βιντεακιών στο TikTok κτλ. Αυτό το πράγμα οδήγησε σε πολλές και διαλυτικές καταστάσεις και το οποίο το πληρώσαμε με τον τρόπο που το πληρώσαμε στις ευρωεκλογές. Ο κύριος Πολάκης στάχθηκε ξεκάθαρα κατά του σχεδίου εγκατάστασης μεγάλων αιωλικών πάρκων και ανεμογεννητριών στην Κρήτη, που αφενός θα καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον και αφετέρου θα δώσουν το οριστικό χτύπημα στον αγροτικό και εκτινοτροφικό τομέα, όπως ανέφερε. Άσκησε έντονη κριτική στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως οι δύο χώρες έχουν να συζητήσουν μόνο για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα.